προφυλάκησή τους και μάλιστα υπάρχει και μία πληροφορία που μεταδίδεται από το πρακτορείο Ανατολού ότι ύστερα από εξέταση των στοιχείων, να θυμίσουμε ότι όπως αναφέραμε προηγουμένως είχαν κατασχέσει και τα κινητά τους οι τουρκικές αρχές, θεωρούν οι τουρκικές αρχές ότι κατέγραφαν εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα τις οποίες, για τις κινήσεις του τουρκικού στρατού από την άλλη πλευρά, τις οποίες ήθελαν να στείλουν στους επικεφαλείς δικούς τους ανωτέρους. Αυτή είναι τουλάχιστον ο ισχυρισμός της τουρκικής πλευράς. Πάντως, έγινε, όπως είπαμε, απόφαση για την επίσημη σύλληψή τους. Τώρα, αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, σημαίνει προφυλάκηση για κάποιο διάστημα το οποίο είναι άγνωστο προς το παρόν. Να καταλάβουμε λίγο, γιατί είναι και η γραμμή λίγο μπερδεμένη. Έχουν ασκηθεί... απαγγέλθηκαν κατηγορίες ή κατασκοπία? Όχι. Η προφυλάκηση ήταν η απόφαση, τα προφυλάκηκαν. Αντί να αφήσουν δηλαδή ελεύθερο και μετά να οδηγήσουν δικάσιμος, προφυλακίζονται και περιμένουν να δουν πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση τους από το δικαστήριο. Συνήθως αυτή είναι η διαδικασία. Ναι, μάλιστα. Όπου δεν ξέρουμε σε πόσο χρόνο μπορεί να συμβεί αυτό και βεβαίως τι θα ακολουθήσει σε επίπεδο διπλωματικών κινήσεων τώρα. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, ναι, τελικώς δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατάσταση.